καλωσορίσω στη σημερινή πρώτη συνάντηση της, των μελών της ΔΕΠ νόμου Ροδόπης, της Διοικούσας Επιτροπής Ροδόπης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τα μέλη της ΔΕΠ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είστε σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη και ουσιαστική πορεία και θητεία με τα μέλη μας. Θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε μια συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία θα φέρνει αποτέλεσμα για το καλό του τόπου. Η σημερινή συνάντηση έχει σαν σκοπό να σας παρουσιάσουμε τα μέλη της ΔΕΠ που θα είναι κοντά σας την επόμενη διετία, μια διετία που θα χαρακτηριστεί από εκλογές σε επιμελητήρια, εκλογές εθνικές από ό,τι φαίνεται, από εκλογές σε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οπότε θα είναι μια διετία που θα κρίνει τις, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα, την τύχη της περιοχής για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Μπορεί και περισσότερο, αν καταφέρουμε να εκλέξουμε ανθρώπους που ουσιαστικά θα στηρίξουν συγγνώμη, τον τόπο αυτό. Αυτό που έχω ζητήσει από τα μέλη της ΔΕΠ είναι να υπάρξει ένας σεβασμός ο ένας στο πρόσωπο του άλλου, να υπάρξει ένας σεβασμός στην αξιοπρέπεια του καθενός, ο καθένας να υποστηρίζει τα επιχειρήματά του με όμορφο και ήπιο τόπο, να υπάρχει μια ευγένεια, γιατί θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την πολιτική ζωή είναι η ουσία και η ευγένεια. Το επίπεδο και η παιδεία φαίνεται με αυτές τις πράξεις. Θα ήθελα, για να μην αναλώνουμε σε πολύ χρόνο στα της αρχής, να ξεκινήσουμε την παρουσίαση των μελών της ΔΕΠ. Και στη συνέχεια θα σας αναφέρω ποια είναι τα αξιώματα. Η παρουσίαση θα γίνει με τη σειρά που έχουν καθίσει τα μέλη, για να μην υπάρξει και παρεξήγηση. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα αξιώματα. Ο πρώτος από τη σειρά μέλος ΔΕΠ είναι ο πρόεδρος τοπικής οργάνωσης ΣΑΠΟΝ, ο κύριος Εμμανουλίδης Δάνος. Στη συνέχεια έχουμε τον πρόεδρο τοπικής οργάνωσης Κομοτηνής, τον κύριο Σαψαλάκη Ευάγγελο. Η μέλος ΔΕΠ, η κυρία είναι η Άντελα Ιδράκου, παλιό μέλος του κόμματος. Συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες καταρχήν και στους κυρίους. Στην διπλανή θέση κάθεται η Κωνσταντίνα Ελεοντίδου, η πρόεδρος της ΟΝΕΔ που εξορισμού τοποθετείται και συμμετέχει στη ΔΕΠ. Στη διπλανή θέση είναι η κυρία Βακιάνη Αναστασία. Η κυρία Βακιάνη Αναστασία είναι πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ΙΑΣΜΟΥ και εγγονίδα, το αναφέρω γιατί είναι ιστορικό κέλος, του πρόεδρου του ΙΑΣΜΟΥ, του αείμνηστου, του Γεωργιάδη του Λόλου. Ο Βασίλης Αβαρτζίδης είναι γνωστό κομματικό τέλεχος, ο ΝΕΔ, δημοτικός σύμβουλος, χρόνια αγωνιστής. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Η Μαρία Καζάκου είναι ένα νέο μέλος στην ΔΕΠ. Ο πατέρας της έχει μια ιστορία σαν συνδικαλιστής, της ΔΕΗ, ο Κώστας ο Καζάκος. Ο Βαγγέλης Μαρτζόπουλος δεν χρειάζεται συστάσεις, θα μιλήσουμε και για το βιογραφικό του αργότερα. Ιστορικός τέλεχος της παράταξης, από την ψηλότερη σταυροδοσία μαζί με τον έντερο δεξιά μου, τον Παντελή το Σταύρο. Ο Παντελής ο Σταύρος είναι επίσης γνωστός, νέα γενιά, από τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το κόμμα, πιστός στη γραμμή του κόμματος, και κατέβει με τον Χρήστο το Μέτιο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Ο Μπάμπης ο Παυλίδης, δικηγόρος, παλιό μέλος της πρώην ΝΟΔΕ. Ο Χαλίλ Μπασί ο Αχμέτ είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα τώρα, πρόεδρος της τοπικής Αριανών. Η φυσιογνωμία του με βνέει πολύ θετικά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει αγώνες στις απομακρυσμένες περιοχές των Αριανών. Είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πρέπει όλοι να τον συμβουλεύονται όταν αναφέρονται στις περιοχές εκεί πέρα πάνω. Ο διπλανός του είναι ο Τσανταρτής ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι συνταξιούχος αστυνομικός, δημοτικός σύμβουλος, πρώην μέλος της ΝΟΔΕ. Νομίζω με την πείρα του θα μας βοηθήσει ό,τι προβλήματα έχουμε. Δίπλα κάθεται η Ναυροζίδου η Αθηνά. Το είπα και προηγουμένως, θα το πω και τώρα. Είναι ένα γνωστό όνομα στη Νέα Δημοκρατία και λόγω του πατέρα της, του Γιώργου του Ναυροζίδη. Ένας άνθρωπος με ήθος και ευγένεια που τον εκτιμάνε όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Παραδίπλα η Μαρία Μπαχτσεβάνη, μέλος της πρώην ΝΟΔΕ, αγωνίστρια στο κόμμα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα 15 μέλη